αυτή την ώρα φτάνουν στο νησί, ειδικά συνεργεία τα οποία θα εκτιμήσουν τις ζημιές. Γίνεται μια προσπάθεια για να δούμε πόσους ακριβώς τραυματίες έχουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Λίγο πριν μπω και εγώ στο στούντιο, ξεκαθαρίστηκε για το πόσα περιστατικά, πόσους τραυματίες αναμένουμε εδώ στο Ηράκλειο. Και έχω μαζί μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος γι' αυτό, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα και για το ΕΚΑΠ της Κρήτης, τον κύριο Γιάννη Ζαφυρίου, είναι ο υπεύθυνος του συντονιστικού, για να μας ξεκαθαρίσει λίγο την εικόνα για το πόσα περιστατικά αναμένονται στο Ηράκλειο. Φαντάζομαι τα επόμενα λεπτά, κύριε Ζαφυρίου. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ. Όσο μπορεί να είναι καλή. Όσο μπορεί, φυσικά. Για τους συνανθρώπους μας. Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν το συζητώ καθόλου. Όσο μπορεί λοιπόν αυτή η μέρα να είναι καλή. Σας ζητώ λίγο να μου ξεκαθαρίσετε όπως το κάνατε και νωρίτερα και πάλι. Ξέρω ότι είναι δύσκολη ημέρα για σας και εμείς οι δημοσιογράφοι σας πιέζουμε από την πλευρά μας. Πείτε μας λίγο εν τέλει, έως αυτήν την ώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχετε, πόσα περιστατικά περιμένουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία της παραλαβής τους. Έχουν έρθει 4 περιστατικά με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας. Τα ασθενοφόρα μας είναι εδώ και αρκετή ώρα και αναμένουν στο αεροδρόμιο κατά την παραλαβή τους. Προείστατη η διευθύντριά μας, η κυρία Ζεάκη. Και θα παραλάβουν 4 περιστατικά όπως σας είπα. Τα 2 είναι πιο βαριά, το ένα είναι διασωληνωμένο. Το δεύτερο που θα το παραλάβει η γιατρός μας, η κυρία Ζεάκη. Το δεύτερο με τον έτερο γιατρό της υπηρεσίας μας είναι ένας ακροτηριασμός. Το τρίτο περιστατικό είναι ένα περιστατικό που έχει κατάγματα και το τέταρτο είναι ένα οφθαλμολογικό περιστατικό. Υπάρχουν από την πρώτη στιγμή κινητοποίηση άμεση του ΕΚΑΒ και είμαστε σε αναμονή με 4 ασθενοφόρα εκεί που θα παραλάβουν κιόλας και το όχημα άμεσης επέμβασης με τον τρίτο γιατρό της υπηρεσίας μας σε αναπονή για οτιδήποτε προκύψει. Θα μεταφερθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ναι, έτσι δεν είναι, κύριε Ζαφυρίου? Ναι, ναι, στο Πανεπιστημιακό είναι ενήμεροι και το νοσοκομείο είναι ενήμερο και η ΥΠΕ είναι ενήμερη. Δόξα τω Θεώ. Όλα λειτουργούν σωστά. Ευτυχώς ότι όλα λειτουργούν σωστά, ακριβώς για να δοθούν οι καλύτερες υπηρεσίες σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως γίνεται πάντα βέβαια από τα νοσοκομεία της πόλης, αλλά και από το ΕΚΑΒ, από τη δική σας υπηρεσία που είναι πάντα σε ετοιμότητα. Άρα λοιπόν έως αυτή την ώρα 4 τα περιστατικά. Αυτή την ώρα τουλάχιστον δεν υπάρχει ενημέρωση για κάτι νεότερο που θα αναμένουμε ίσως μέσα στην επόμενη ώρα εδώ στο Ηράκλειο. Ούτως ή άλλως έχουμε ήδη πληροφορίες για κάποιους τραυματίες που μεταφέρονται και στην Αθήνα. Έχουν φτάσει λοιπόν. Φτάσει, ναι. Είναι στη διαδικασία της παραλαβής. Τις παραλαβής. Παραλαμβάνουμε τώρα τα περιστατικά και θα πάνε όπως πρέπει στο νοσοκομείο με την ανάλογη ιατρική βοήθεια που χρειάζονται. Κύριε Ζαφυρίου, σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή δύναμη και σε εσάς αυτή τη μέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά, γεια σας.